η αυτοκράτηρα του Βυζαντίου Ειρήνη, εις ένδειξη φιλίας, απέστειλε εις τον αυτοκράτορα της Γαλλίας, Κάρλο Μάγνο, έναν από τους περίφημους βυζαντινούς μπιντέδες. Τι είσαι? Η συγκάτοικός σου η Χρυσή? Ούτε Χρυσή είστε, Δεσποινή, ούτε Μπρούτζινη. Τενεκές ξεγάνωτος, ίσως. Καλά, μωρή, κατά κουζίνα, τον καλό το λόγο να. Εδώ τον έχει, σου ξεχυλίζει από το στόμα. Και τώρα, ρε, χρονιάρες μέρες. Μαζί σας, Δεσποινή, δεν είναι χρονιάρες, είναι κακοχρονιάρες. Ναι, καλά, τραγούδα εσύ τώρα. Κι εγώ που ήρθα να σου πω κάτι ευχάριστο. Μωρό, όχι, θα σου το πω. Λοιπόν, άκου, κατά καζανάκι. Κατά κουζινάκι. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς δεν θα με φορτωθείς, βρε! Τι, θα φύγεις? Όχι, θα φύγεις εσύ! Τι λες, Ελένη! Δεν πιστεύω τώρα να θες να είσαι στο πάρτι μου. Κόσμος εδώ μέσα, μουσική, τέρματα, ντεσιμπέλ. Άστο. Καπνί, τσιγάρα, φύσα ρούφα, τραβατώνε. Μη στο κάνω και πιο λένα και τρελαθείς τώρα. Έχω ήδη τρελαθεί με την ανέδειά σας, Δεσποινής. Πώς σας πέρασε η ιδέα ότι θα οργανώσετε ρεβεγιόνι στην οικία μου χωρίς την άδειά μου? Και πώς σου πέρασε εσένα από το μυαλό ότι θα ζητήσω την άδειά σου για να κάνω πάρτι στο σπίτι μου? Την πιο σημαντική πρωτοχρονιά. Και γιατί είναι η πιο σημαντική πρωτοχρονιά? Πού ζεις, μωρή, κατά κουζίνα? Στον κόσμο τελείως. Ο κόσμος το έχει τούμπανο. Αλλάζει με μιλένι μου, ρε. Ναι, την έχω υπόψη μου αυτή τη μανία με την αλλαγή της ηλιετίας και διαφωνώ τα μάλα, Δεσποινής. Πρώτα απ' όλα, για να μαθαίνετε, η κανονική αλλαγή της ηλιετίας γίνεται του χρόνου. Κανένα πρόβλημα. Θα κάνω πάρτι φέτος, θα κάνω πάρτι και του χρόνου. Βέβαια. Όλοι οι αργόσχολοι ακαμάτιδες γλεντοκόποι βρίσκουν αφορμή για ξεφάντωμα. Και εδώ μεταξύ οι αετονίχηδες σκερδοσκόποι που οργανώνουν παταχού φιέστες βρίσκουν αφορμή και θησαυρίζουν. Ωραίο το κηρυγματάκι σας, κύριε καθηγητά. Μούρλια. Τι θα γίνει τώρα, θα τζάσει την παραμονή να δούμε κι εμείς οι γλεντοκόποι καμιά άσπρη νύχτα? Άντε πάλι τα απαράδεκτα ελληνικά σου. Τζάω, τζο. Λοιπόν, όχι, Δεσποινής. Δεν πρόκειται να τζάσω από την οικία μου. Η νέα χιλιετία θέλω να με βρει στην οικία των προγόνων μου. Και θα με βρει εμένα η νέα χιλιετία με σένα τον Γρουσούζη? Δεν είμαι καθόλου Γρουσούζη, Δεσποινής. Λησμονείτε ότι ο Δήμαρχος πέρυσι με παρακάλεσε να κάνω ποδαρικό εις το πολιτιστικό κέντρο. Καλά και το περηφανεύεσαι αυτό, αφού το πολιτιστικό κέντρο με τους σεισμούς έπεσε. Ρίζει. Πας και έκανες ποδαρικό και στο Δήμο Λιοζιών. Αρκετά με τον κασόλο χιούμορ της ποινής. Και για να επανέλθουμε στο θέμα μας. Εμένα δεν με απασχολεί η αλλαγή του Μιλένιουμ, αλλά η απαλλαγή από το Ελένιουμ. Είσαι πολύ βλαμένιουμ. Πάω να ανοίξω. Πού είχα μείνει? Οι μπιντέδες. Όχι, αγάπη μου, δεν θα μου χαλάσεις εσύ το ρεβαγιόν. Θα σου βάλω υπνοστεντών στο γάλα εκείνο το βράδυ και θα κάνεις μιλένιουμ καινούριο ροχαλίζοντας. Εχανθείς, γουρούλη. Αχ. 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 Καλώς στην άλλη χαρά της ζωής. Γιατί να έχω χαρά, Ελένη, αφού δεν θα έχω πια ζωή? Τι λες, μωρή Ματίνα, τι έπαθες πάλι? Για βγάλε τα γυαλιά. Ματινάκι, τι έγινε, μωρή, έφαγες μπουνίδι? Όχι, Ελένη μου, δεν έφαγα μπουνίδι. Τρεις μέρες έχω να κοιμηθώ. Έρχεται το τέλος, Ελένη. Έχει γεια καημένε κόσμε. Έχει γεια γλυκιά ζωή. Σιγά, μωρή, σου λιώτησα. Τι είναι αυτά τα ντολμαδάκια? Για φέρε εδώ να μπακώσω. Φάτα. Είναι τα τελευταία ντολμαδάκια που τρως. Κουνήσου, μωρή, από τη θέση σου, άνα χαθείς, Γρουσούζα. Όσο και να κουνηθώ εγώ, Ελένη μου, τίποτα δεν αλλάζει. Έρχεται η συντέλεια του κόσμου, όπως προέβλεψε και ο Νοστράδαμος. Μη μου πεις ότι πιστεύεις αυτές τις πίπες. Δεν είμαι η μόνη, Ελένη. Χιλιάδες άνθρωποι έχουμε αρχίσει να αποχαιρετάμε ένας τον άλλον. Έλα. Τρέλα. Η αλούτερη γειτονοπούλα. Δεσποινής, ελπίζω με την αυγή της νέας χιλιετίας να σταματήσει κι αυτή η νοσηρά συνήθεια να μας επισκέπτεστε καθημερινώς. Δεν θα υπάρχει αυγή, κύριε καθηγητά. Μόνο δύση. Γιατί ο κόσμος θα σβήσει. Ματινά, σου έχω και μία άλλη λέξη σε ίση. Το Παρίσι. Αυτό εννοείται? Όχι, τη φίλη μου τη ίση. Αν αγαπείς, ρε, που ανακατεύεσαι παντού. Λοιπόν, η Ματίνα έχει πάθει καινούριο λαλά, ε. Ναι, έρχεται, λέει, η συντέλεια του κόσμου. Εσείς, κύριε καθηγητά, φυσικά θα έχετε διαβάσει τον Νοστράδαμο. Άλλη δουλειά δεν έχω, Δεσποινής, από το να πιστεύω τις προφητείες ενός αιρετικού καλόγερου αλχημιστή. Τι λέτε τώρα, δεν είναι καθόλου προφητείες. Τα σημάδια είναι ολοφάνερα. Σεισμοί, πλημμύρες, πόλεμοι. Να σου πω, μωρή, έχω βγάλει και δύο σπιρτιά στην πλάτη. Αυτό πιάνετε? Δεσποινής, μην γίνεστε έτη φεδροτέρα από ό,τι είστε. Σεισμοί, πλημμύρες, πόλεμοι γινόντουσαν ανέκαθεν. Ό,τι και να λέτε, εγώ έχω πιστεί για τη συντέλεια του κόσμου. Το ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αποφασίσει να αυτοκτονήσουν ομαδικά? Και τι καθόσαστε, πηγαίνετε να τους βρείτε. Για ποιους λες, καλέ, για εκείνους τους τρελούς που είχαν μπαρκάρει στο καράβι? Όχι, Ελένη μου, κανονικοί άνθρωποι είμαστε εμείς που τα πιστεύουμε αυτά. Παραδείγματος χάρη, όλοι όσοι πηγαίνουμε στα group therapy. Και θες να μου πεις ότι όλοι όσοι πηγαίνετε στα group therapy είστε κανονικοί άνθρωποι? Μπράβο, Ματίνα, σε λίγο θα μου πεις ότι και ο κατακουζινός είναι κανονικός άνθρωπος. Ελένη! Κωστάκη! Μου λείψες, μοναδική μου αγάπη. Αλήθεια μου λες, Μάνθο μου,
Ότι όσο γερό έλειπα δεν πήγες με άλλη γυναίκα. Τώρα στορκίζομαι στη ζωή του θείου μου του Φώτη που ήταν και ο πιο αγαπημένος μου Θεός χωρέστον τον άνθρωπο. Τι πράγμα. Αστείευομαι αγάπη μου. Μη ρωτάς τώρα τα αυτονόητα. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι θα πρέπει να φύγεις για το Βέλγιο, ε. Είναι αυτό. Πότε με το καλό. Ποτέ, μάθα μου, στο κρατούσα για έκπληξη, να το πω την πρώτη χρονιά. Ποιο πράγμα. Παρετήθηκα από την εταιρεία γιατί κατάλαβα ότι δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς εμένα. Α, το κατάλαβα αυτό. Ναι, ναι, αυτό να λέγεται, δεν υπάρχει θέμα, αλλά τώρα πρέπει να σπίξω λίγο το πρόγραμμα για να χωρέσετε όλες. Ποιες όλες. Οι υποχρεώσεις μου, Φιώνα μου. Εσύ μπορεί να παρετήθηκες από την εταιρεία, αλλά εμένα οι υποχρεώσεις μου αυξάνονται. Λοιπόν, θα πρέπει να βρούμε μια μέρα της εβδομάδος. Τρίτη, πάρα πολύ ωραία, την Πέμπτη θα την πάρεις εσύ. Τουλάχιστον τη νύχτα της πρωτοχρονιάς δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα την πέρασουμε μαζί. Δεν είναι δυνατόν το Μιλένιουμ να μας βρει αγκαλίτσα. Δυστυχώς είναι. Το Μιλένιουμ θα με βρει αγκαλίτσα με τον Κωνσταντίνο. Το ξέρω ότι αυτή η σχέση δεν θα βγει σε καλό. Να τελικά τα φτιάξατε. Τι λες, κορίτσι μου. Θα του κρατάω το χέρι στο νοσοκομείο και να του δίνω κουράγιο. Ποιο νοσοκομείο. Δεν στάπα τα τραγικά. Α, δεν στάπα, δεν πρόφτασα. Α, καλά. Ο Κωνσταντίνος έπαθε εγκεφαλικό. Χριστός και Παναγία. Είναι πολύ άσχημα. Βέβαια, δηλαδή δεν ξέρω καν αν θα προφτάσει την αλλαγή της χιλιετίας. Τον καημένο τον κύριο καθηγητή. Παρότι με έλεγε σαχλοκόδωνα και ήταν και στριμμένο άντερο γενικά. Τώρα που μου είπες τα δυσάρεστα, πραγματικά σφίχτηκε η καρδιά μου. Μην δίνει σημασία. Κάλα σπασιά, χρονιάρες μέρες δεν θα περάσει, θα φύγει, θα βαρεθείτε. Άνοιξε μάλλον εδώ! Κωνσταντίνος κατακουζινός! Τι πράγμα! Θαύμα! Φιώνα μου έγινε θαύμα! Οι προσευχές μου στην Τίνο, τα τάματα όλα πιάσαν. Κουραδιστός, έπεσα κάτω. Κωνσταντίνε μου, έγινες καλά. Πιάσαν τόπο οι προσευχές μου, δεν το πιστεύω. Κωνσταντίνε μου, είναι φοβερό. Καλύψε με. Τη Μάρθα είσαι με τα καλά σου. Και τι είναι αυτά τα μακιαμάκια, μακιαμάκια, τα φυλάκια, στα λεμάκια. Σαλιάρι. Ο Σαλιάρης και η Σαχλιάρα. Επανήλθατε δεσποινή Σαχλοκόδων. Κακώς, διότι δεν μας είχατε λείψει ουδόλως. Κύριε καθηγητά, όχι μόνο γίνεται καλά, αλλά ξαναβρήκατε και τον παλιό κακό σας σε αυτό. Έλα Χριστός και Παναγία. Γίνατε καλά η μία, έγινε καλά ο άλλος. Γιατί, τι είχα δηλαδή. Ο Μάνθος μου είπε για το εγκεφαλικό και σας πληροφορώ ότι στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Το οποίο? Το οποίο στην ομίχλη έχει γίνει το μυαλό σου, Κωνσταντίνε μου. Φαίνεται το εγκεφαλικό σου δημιούργησε αμνησία. Ξέχασες ότι έπαθες εγκεφαλικό. Α, ναι. Το εγκεφαλικό. Ναι. Το εγκεφαλικό. Το πέρασε το εγκεφαλικό μου και δυστυχώς μου άφησε και κουσούρι. Φεύγει όλη η δεξιά μου πλευρά. Τι κάνεις εκεί, Κωνσταντίνε? Αφού φεύγει η δεξιά μου πλευρά, πάει άλλη μία. Τρομερό. Δεσποινή Σαχλοκόδων, πηγαίνετε στην κουζίνα να μου φτιάξετε ένα καφέ. Μάλιστα. Πώς τον πίνετε? Δεν θέλω καφέ, θέλω να πάτε στην κουζίνα. Φτιάξ του ένα τσάι, αγάπη μου. Το τσάι κάνει καλό στο εγκεφαλικό. Περίεργα πράγματα. Καλά, έχει τρελαθεί τελείως, βρε ανεγκέφαλε, ρωτήλε. Τόσο παρακάνει πια. Άχω εγκεφαλικό, αφού ξέρεις ότι είμαι και προληπτικός. Τι να έκανα, φιλάρα μου. Φιλάρα, φιλάρα. Φίλος, φιλότερος, φιλάρας. Μιλάει ελληνικά. Εν πάση περιπτώσει, φίλτατε, αυτοί όπως και όλες οι άλλες θέλουν να περάσουν μαζί την αλλαγή του Μιλένιουμ. Όπως καταλαβαίνεις, αναγκάστηκα να του πω ότι θα είμαστε μαζί. Μα μαζί θα είμαστε. Δεν σου μεταχάριστα. Αποφάσισα να απαντήσω σε αυτές τις ανούσιες φιέστες που οργανώνονται για την παραμονή και θα οργανώσω την παραμονή, πρόσεξε, στο προάβλιο του Πανεπιστημίου Βραδιά Κουλτούρας όπου θα διαβαστούν κείμενα του προηγούμενου Μιλένιουμ. Και ποιος θα έρθει? Μα καλά έχεις τρελαθεί, Μάρθο. Τόσοι άνθρωποι του πνεύματος υπάρχουν. Ναι, αλλά ακόμα και οι άνθρωποι του πνεύματος εκείνη τη βραδιά θα γίνουν του υνοπνεύματος. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ τώρα. Κάνε μου τη χάρη. Δεν θα μου μιλήσει σε μένα τώρα για. Έτοιμο το σεράκι σας, κύριε καθηγητά. Ω! Ώστε έτσι, Κωνσταντίνε μου, Ώστε έτσι πρέπει να ξαναμπείς στο νοσοκομείο για εξετάσεις, Μην ανησυχείς, φίλε μου. Θα είμαι εγώ δίπλα σου και θα σου δίνω κουράγιο. Ναι, Μάρθο. Ναι. Ελπίζω να γίνω καλά. Γιατί είναι τρομερό να μην μπορώ να ελέγξω τη δεξιά μου πλευρά. Θέλει όλο. Ποιο πάρτι, ρε Λενίτσα. Σηκώνουν ποτέ κεφάλι οι σκλάβοι στις γαλέρες? Την παραμονή το μαγαζί θα μείνει ανοιχτό επί τα αφεντικού. Και ποιος θα έρθει καλά εδώ πέρα πρωτοχρονιάτικα? Εγώ, Ελένη μου, πάντως όχι. Αυτή τη σημαντική ημέρα θα την περάσω με τον σημαντικότερο άνθρωπο της ζωής μου. Ποιος είναι αυτός ο μπαμπάς σου? Ελενίτσα μου, νομίζω ότι ζηλεύεις. Γιατί εγώ έχω αποκατασταθεί ενώ εσένα είναι η νέα χιλιετία θα σε βρει μπακούρι. Και πού το ξέρεις αυτό, κυρά μου? Μέχρι τη νέα χιλιετία έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Όλο και κάποιος μπορεί να εμφανιστεί. Ας πούμε αυτός που μόλις τώρα εμφανίστηκε. Αυτός που τώρα μόλις εμφανίστηκε κάθισε στα τραπεζάκια, Ελένη μου, που σερβίρω εγώ. Ίσα μωρή αποκατεστημένη, άσε να αποκατασταθεί και καμία άλλη. Λυσάρα. Γεια σου. Μπαίνω αμέσως στο θέμα. Είμαι η Ελένη. Γεια σου, Ελένη μου, Τζόνι. Ποιος Τζόνι? Ο Τζόνι η γκιτάρ, ο Τζόνι παρετόπλο του ή ο ωραίο Τζόνι? Πρόσεξε, είμαι και συνεφίλη, γιατί σε κόβω και κομματάκι κουλτουριάρι εσένα. Σκέψου, Ελένη, όλη αυτή η γνώση,
όλη αυτή η σοφία, όλος αυτός ο πολιτισμός τόσων χιλιάδων χρόνων θα χαθούν ξαφνικά μέσα στη μαύρη τρύπα. Ποια μαύρη τρύπα, του Θεέμου, του Αναστασιάδη, γιατί αυτός ξέρει δεν την γράφει, ποια την έκοψε. Τη μαύρη τρύπα της ανυπαρξίας, Ελένη. Εγώ βέβαια δεν φοβάμαι για το τέλος, αλλά. Ξέρεις, πάντα συμφωνούσα με τον Μπέκετ. Τίποτα δεν είναι πιο αληθινό από το τίποτα. Τίποτα πιο ευχάριστο, μήπως έχεις να πούμε. Για παράδειγμα, τι φαγητό σου αρέσει, τι κάνεις τα βράδια. Εγώ αύριο έχω ρεπό. Το αύριο θα γίνει χθες λίγο. Γιατί όπως είπε ο Νοστράδαμος, Ελένη. Αμάν, μας βρήκε άλλη Ματίνα. Ματίνα, είχα και εδώ μια φίλη που πήγαιναμε στο group therapy μαζί. Άνθρωποι, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Ξαφνικά όλοι θα γίνουμε μια κοσμική σκόνη. Και ο κονιερτός μας θα στροφιλίζεται ανάμεσα στο άπειρο και στο μηδέν. Ναι, και αυτό δεν λέω, σωστό είναι. Καθίστε κυρία Τζόνι, μην ταράζεστε. Μπέγκι, έλα αγάπη μου να σερβίρεις το τραπέζι σου. Όχι μωρό μου, όχι. Καλύτερα να μείνω στη νέα χιλιετία μπακούρι παρά με τέτοιο γκόμενο. Χριστέ μου, ποιος είναι. Αν είναι η γκαρσόνα και έχει ξεχάσει τα κλειδιά της, δεν θα τη βρει ζωντανή είναι η νέα χιλιετία. Ποιος είναι! Κύριε καθηγητά, ανοίξτε! Τι συμβαίνει, Δεσποινής? Σας επιτέθηκε κανείς να σας βιάσει? Άρθα μου πείτε, αυτό είναι αδύνατο, γιατί κυκλοφορούν ανώμαλοι. Αλλά και τόσο ανώμαλοι δεν νομίζω. Δεν είναι ώρα για αστεία, κύριε καθηγητά. Ναι, δεν είναι ώρα γενικώς, Δεσποινής. Τι θέλετε 4 ώρα το πρωί στην οικία μου? Εσάς. Ναι, εμένα. Τι με θέλετε? Δεν θα σας κρατήσω για πολύ ξύπνιο. Θα κάνω μέρα του και θα φύγω. Τι λέτε, Δεσποινής? Άμε στον κόρακα που με ξυπνήσατε, νυχτιάθηκα για να μου πείτε τα παλαβά σας. Κακώς κοιμάστε. Λίγος χρόνος μας μένει μέχρι το τέλος του κόσμου. Είναι κρίμα να τον χάσετε στην αγκαλιά του Μορφέα. Καλύτερα να τον κερδίσετε στην αγκαλιά της Ματίνας. Έλα. Από το έλα, προτιμώ να αυτοκτονήσω, Δεσποινής. Μη μου πείτε ότι είστε από αυτούς που θέλουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους για να μην δουν το τέλος του κόσμου. Όχι, είμαι από αυτούς που θέλουν να βάλουν τέλος στη δική σου τη ζωή για να μην σε ξαναδούν στα μάτια τους. Σας παρακαλώ, δείξτε λίγη κατανόηση. Αν όλα τελειώσουν με το που θα μπει το 2000, είναι κρίμα να φύγω έτσι ανέγκυχτη. Θέλω κι εγώ να γνωρίσω τις χαρές του έρωτα. Πάρτε με λοιπόν. Δεν σας ζητάω μια μόνιμη σχέση. Θα σας το πω ιδέα, γιατί δεν έχω χρόνο για ρομαντισμούς. Μια ξεπέτα σας ζητάω. Πολύ ευχαρίστως να σας ξεπετάξω, Δεσποινής. Έξω από το σπίτι μου. Όχι, δεν πάω πουθενά. Θα μείνω εδώ μέχρι όταν αλλάξει τη γνώμη. Μα τότε θα μείνετε αιώνια εδώ πέρα, Δεσποινής. Σας παρακαλώ πολύ, φύγετε. Φύγετε, Δεσποινή Ματίνα. Δεσποινή Ματίνα, φύγετε. Νιστάζω, Δεσποινής. Κι εγώ νιστάζω. Τρεις μέρες έχω να κοιμηθώ. Και αυτός ο καναπής είναι τόσο αναπαυτικός. Σαν να μου μιλάει. Σαν να μου λέει ξάπλωσε, Ματίνα. Ξάπλωσε. Ξάπλωσε, κοιμήσου. Δεσποινής, αυτό να νουρίζεστε. Δεσποινής. Δεσποινής, Ματίνα. Κοιμήθηκε. Δεσποινής. Δεσποινής, Ματίνα. Δεσποινής, Ματίνα. Είδατε που είχα δίκιο. Το ανακοινώνουν και από την τηλεόραση ότι έφτασε το τέλος του κόσμου. Αγαπητοί τηλεθεατές, είναι πια γεγονός. Η συντήλεια του κόσμου είναι πρωτοπυλών. Να το! Είδατε που δεν με πιστεύατε, το ανακοινώνει και ο Μάνησης. Απίστευτο. Και όμως αληθινό. Ο Αντένα, πάντα πρώτος στην ενημέρωση, θα μείνει κοντά σας. Με συγκινητικά ρεπορτάζ και στιγμές εναγκαλισμού από όλες τις γειτονιές Ελλάδας. Και βεβαίως με τα τελευταία καλλιστεία. Τα τελευταία καλλιστεία που θα παρουσιάσει η Ελένη Μενεγάκη για να στέψει τιμής τέλος κόσμου. Εάν δεν θέλετε να δείτε τηλεόραση, κάντε αυτό που προτιμάτε περισσότερο. Όχι ρε, δεν είναι δυνατόν. Που θα βγάλουν την μης τέλος του κόσμου. Όχι καλέ, που θα τελειώσει ο κόσμος πρωτού προφτάσω να βάψω τη ρίζα. Ορίστε, ελαφρόμυαλη μέχρι την ίστατη στιγμή. Μετανοείτε, Δεσποινής, ήγηκε η ώρα. Ναι, μωρή κατά κουζίνα, αφού ήγηκε η ώρα. Και σήμερα είναι η τελευταία μέρα του κόσμου, αύριο δηλαδή θα τα κακαρώσεις. Κάνε μου μια χάρη, ρε. Άσε μας σε σκοτώσω εγώ, τι θα χάσεις. Μισή μερούλα το πολύ να χάσεις. Αυτή τη μισή μερούλα, Δεσποινής, δεν γίνεται να ξεκουμπιστείτε για να την ευχαριστηθώ. Σας παρακαλώ πολύ, μαζέψτε τα πράγματά σας και υπάγετε. Αυτή την τελευταία μισή μέρα του κόσμου, εν πάση περιπτώσει, θέλω να τη ζήσω στην οικία μου, μόνος μου. Τι να σου πω, κακομοίρη μου, που είσαι και τυχερός. Τώρα που θα γινόταν το δικαστήριο, πήγε και τελείωσε ο κόσμος. Είναι αλλιώς, θα σου έλεγα εγώ. Θα βγάζει ο δικαστής μια απόφαση, μιλάμε, θα παίρνει τον πούλο. Γκαρσολοχοντράδες! Ένα μόνο σου λέω, βλαχάρα. Αν συναντηθούμε στον άλλο κόσμο, θα διευθετηθεί το θέμα της οικίας από τον ανώτατο δικαστή, τον ύψιστο. Αλλά πώς θα συναντηθούμε, θα μου πει κανείς, αφού εσύ είναι σίγουρο ότι θα καείς στα καζάνια της κολάσεως. Ενώ εμένα με περιμένουν οι πύλες του παραδείσου. Τι λες ρε, από πότε άρχισε να παίρνει ο παράδεισος δισκύλιους?
Κοίτα ρε μόρι που θα γίνει και αγγελούδι. Έτσι θα σε καταλάβει. Έλα, Ελένη, σταμάτα τι αγγελίε. Ανακαθίστε. Α, τελευταία μέρα του κόσμου δεν τρέπεστε και να τσακώνεστε. Τι ψυχή θα παραδώσετε. Αυτό μαύρο είναι σίγουρο. Και αυτή η κόκκινη με μαύρε ρίζε. Σοβαρευτείτε επιτέλου και φερθείτε σαν όρημοι άνθρωποι. Τώρα που το τέλο σα χτυπάει την πόρτα, πετάξτε την έχθρα από το παραθύρι. Ωραίο αυτό που είπα. Χάλια. Αυτή με έφτισε. Ναι, σε έφτισα. Μπράβο, συμφωνήστε και σε κάτι. Εκμεταλλευτείτε την τελευταία ευκαιρία που σα δίνετε για να μονιάσετε, και εγώ θα εκμεταλλευτώ την τελευταία ευκαιρία που μου δίνετε για να διπλιάσω. Τι λες, μωρή Ματήρα, να διπλιάσεις. Ναι, Ελένη μου, να διπλιάσω, να γίνω διπλή. Να βρω σύντροφο, καλέ. Κυρία καθηγητά, πάρε με. Σας παρακαλώ, Δεσποινής, για το όνομα του Θεού. Απ' τη μια μου ζητάτε να μουνιάσω με την Ελένη, απ' την άλλη να διπλιάσω μαζί σας. Πόσο μαύρη θα είναι τέλος πάντων αυτή η τελευταία μέρα του κόσμου. Αχ, μάθαμε τουλάχιστον να εμείς είμαστε τυχεροί. Πριν φύγουμε από το μάταιο του το κόσμο, προλάβαμε να ζήσουμε τον απόλυτο έρωτα. Ναι, μοναδική μου αγάπη. Και εμένα αυτό μου παρηγορεί. Μου δίνει δύναμη που θα σε έχω δίπλα μου αυτές τις δύσκολες ώρες. Όμως όχι για πολύ, γιατί πρέπει να πάω να δώσω για πλήσιμο την πόρσε. Μα θα τρελάθηκες. Αυτές τις δύσκολες ώρες πρέπει να κάνουμε μόνο σημαντικά πράγματα. Και δεν είναι σημαντικό πράγμα το πλήσιμο της πόρσε. Και λάδια θα τις αλλάξω. Δεν θέλω να φύγει έτσι αλάδωτη. Ούτε εγώ, Μάνθο, θέλω να φύγω έτσι άβερη. Άβερη, τι είναι αυτό, καλλιεργά καινούργια. Άβερη, Μάνθο μου, χωρίς βέρα. Πρέπει να ραβωνιαστούμε. Προλαβαίνουμε να επισημοποιήσουμε τη σχέση μας. Πώς προλαβαίνουμε, ρε Πέγγι, αφού είμαστε στην τούρλα του Σαββάτου. Μάνθο μου, απλά πραγματάκια είναι αυτά. Θα πάρουμε τις βέρες μας, θα καλέσουμε 5-6 φίλους, θα πάρουμε μια ωραία τουρτίτσα και that's all. Ναι, εντάξει, τι να σου πω, δεν θέλω να σου αρνηθώ αυτή την τελευταία χάρη, αλλά το θέμα. Το τηλέφωνο, συγγνώμη, τελευταία. Δεν είναι. Ναι, θα το κανονίσω. Ναι, ποιος είναι. Α, έλα, λέει, μοναδική μου. Θεία. Η θεία μου, η Λίλα. Τι έγινε, τι θέλεις για τελευταία χάρη, και εσύ. Αγαπητέ μου εκδότα, ήθελα να σας ανακοινώσω ότι εντός των προσεχών ωρών θα καταβάλω τη μεγίστη προσπάθεια να ολοκληρώσω το σύγγραμμά μου το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο. Εσείς θα προφτάσετε να το εκδώσετε σήμερα. Ορίστε, τα άκουσα, πού να το βάλω το σύγγραμμά μου. Σας παρακαλώ κύριε, είστε αλεδέστατος. Από αύριο κιόλας θα κοιτάξω να βρω άλλο εκδότη. Όνε! Από αύριο. Το ξέρω ότι μετανιώσατε, όμως δεν δέχομαι καμία συγγνώμη. Α, εσύ είσαι Έφη, τι θέλεις. Ναι, το ξέρω ότι είμαστε αδέρφια, τι θέλεις. Α, να αποχαιρετιστούμε. Πώς αντιμετωπίζουν το τέλος του κόσμου εκεί στην Αγγλετέρα. Δεν σε νοιάζει. Το μόνο που σε νοιάζει είναι ότι πέφτει το χρηματιστήριο. Άντε να αποχαιρετιστούμε και θα γίνω Τούρκος. Λοιπόν, κοίταξε, η στιγμή είναι λίγα συγκινητική. Γιατί ως γνωστόν είσαι η μόνη εν ζωή στενή μου συγγενής. Και, ορίστε, αστάφησα όλα στη διαθήκη μου. Άντε, Έφη μου, αντίο και καλό λείψανο. Άνθρωποι, άνθρωποι. Τελευταία στιγμή και δεν σκέφτονται να κάνουν κάτι σοβαρό, βρε παιδί μου. Οι μπιντέδες της βασιλεύουσας. Έλα, μαμάκα. Sorry, μωρέ, που δεν σε πήρα νωρίτερα. Ναι, ο επίκουρος το είχε βάλει σκουλαρίκι. Καλά, πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Ψάχνει τελευταία ώρα να βρει εκδότη. Ρε Μανούλα, θα έρθεις μωρέ από εδώ να κάνουμε μια τελευταία αγκαλιά. Τι θα κάνεις? Θα κάνεις την αγκαλιά με τον κόμενο? Α, ναι, κατάλαβα. Το γνώρισες χθες. Και δεν ξέρεις τι μέλλον θα έχει αυτή η σχέση. Τι μέλλον, ρε μάνα, ούτε παρόν δεν έχει, αφού αύριο τελειώνει ο κόσμος. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα, ναι. Θα σε πάρω αργότερα, φυλάκια. Άσε μας, ρε μάνα, κι εσύ. Ναι. Έλα, ρε Παγκουλίνη. Τι πράγμα. Αραβωνιάζεστε με το Μάνθο. Πότε. Έγινε σε 3 ώρες στο σπίτι σου. Δεν μου λες ποιοι θα είμαστε. Εσείς και εμείς. Κατάλαβα, σε κλειστό κύκλο. Έγινε. Να σου πω όμως, εγώ κάποια στιγμή θα πάρω το γρουσούζι και θα γυρίσουμε σπίτι. Ναι, μωρέ, του έχω υποσχεθεί να του κάνω το τελευταίο τραπέζι. Τι. Να φύγει ο άνθρωπος πριν της ώρας του. Γιατί το λες αυτό, ρε Πέγγι, όχι, γιατί το λες. Α, τι μας λες. Αποφάσισες τώρα που τελειώνει ο κόσμος να είσαι ειλικρινής. Με όλους σου τους φίλους. Μπράβο, ρε Πέγγι, μπράβο. Λοιπόν, επειδή κι εγώ αποφάσισα το ίδιο, συγγνώμη αγάπη μου, αλλά δεν θα παίξεις ποτέ στο θέατρο. Γιατί είσαι πολύ ραδίκη, ρε Πέγγι. Και με αυτό το δαχτυλίδι
Εγώ, Μάνθος Φουστάνος, σε αραγωνιάζομαι εσένα, Μπέγκη Καρά, και σε ονομάζω μοναδική μου γυναίκα. Μούξη και ξερός. Μα τι Μπέγκη Καρά είναι αυτά, Μάνθο. Παναγιώτα Καραχισανίδου, τη λένε την καψόνα βιού. Δώστε επιτέλους λίγη σοβαρότητα σε αυτή τη γελία τελετή. Αχ, τι συγκινητικό. Επειδή δεν βρήκα ρύζι, σας δρένω με φασόλια. Μπράβο, μωρή Ματίνα, καλά που δεν βρήκες γίγαντες. Είπα, δώστε λίγη σοβαρότητα σε αυτή τη γελία τελετή. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ βαρύ που δεν καλέσατε ιερέα. Τέλος πάντων, να ζήσετε και να γεράσετε, αγαπημένοι. Τι λες, μωρή ηλίθεια, τι άλλες παπαριές θα ακούσω σήμερα. Παιδιά, σας έχω μια τεράστια έκπληξη. Έχω κλείσει ένα τεράστιο θέατρο και σε λίγες ώρες θα δώσω ένα τεράστιο ρεσιτάλ για όλους μου τους θαυμαστές. Νάτε οι παπαριές. Γκαζόνα δύο, έχετε υπόψη σας την παροιμία? Εδώ ο κόσμος καίγεται και το «Δε θα βομολογήσω» χτενίζεται. Εκείνο το ραδίκι που μου είπε Ελένη στο τηλέφωνο, εδώ μου έκατσε κατάστηθα. Και είπα μέσα μου, όχι Μπέγκη Καρά, εις πείσμα εχθρών και φίλων εχθρών, θα δώσεις απόψε ένα ρεσιτάλ παίζοντας ένα ποτπουρί από όλους τους ρόλους που αγάπησες. Πόπο, είναι πολύ. Μην ανησυχείς, Νικόλα μου. Θα με απολαμβάνεις ώρες. Αυτό φοβόμουνε. Κυρίες και κύριοι, 6 ώρες απομένουν για τη συντέλεια του κόσμου. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε ότι υπάρχει χρόνος αρκετός για να πάει σε πρόωρες εκλογές. Ούτως ώστε, εάν έχει δώσει την δυνατότητα να εξηγήσει. Έλα, μωρή, κατά κουζίνα, κλείστε τηλεόραση και έλα κατά κουζίνα μεριά. Το φαγητό είναι έτοιμο. Το θεωρείτε απαραίτητο ως πρώτο βήμα προσέγγισης να δοκιμάσω φαγητό μαγειρεμένο από τα χεράκια σας? Σε πληροφορώ ότι θα γλύψεις τα δάχτυλά σου. Να κάνω και μία ερώτηση κρίσεως. Φοράτε άρωμα αυγό ή αυτή τη στιγμή η ομελέτα καίγεται? Αμάν, αμάν. Κουράγιο, Κωνσταντίνε. Προσπάθησε να φας αυτή την ομελέτα ολοκαύτωμα ως ένδειξη φιλίας. Φά την και μην πεις κουβέντα, κακομοίρη. Πω, πω, χοντροάρπαξε. No problem. Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Δεσποινής ομελέτα δεν είπατε ότι θα φτιάξετε? Ναι. Εμπούντι. Ενάτη. Ενάτη του Μπετόβεν. Ενάτη η ομελέτα, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρεις, βρε, την καινούργια μου σπεσιαλιτέ. Ομελέτα κοκκινιστή. Άντε, βρε, κάτσε. Καλή όρεξη. Είσαι ένδειξη φιλίας. Οπωσδήποτε θα φάω. Φαίνεται... ενδιαφέρουσα. Τι ενδιαφέρουσα, μωρή κατά κουζίνα, η ομελέτα είναι σε ενδιαφέρουσα? Λέγε, σ' αρέσει ή όχι, νέιου? Έχω βγάλει ένα έξιμα στο δάχτυλο και δεν ξέρω αν θα βοηθούσε μια κορτιζονούχος αληθή. Κατά κουζίνα, μην αλλάζει συζήτηση. Για λέγε, ρε, σ' αρέσει η ομελέτα που σου έφτιαξα με τα ίδια μου τα χεράκια, ειδικά για σένα? Όχι, δεν αλλάζω συζήτηση. Το ποδήλατο του Κωστή Στεφανόπουλου είναι αγωνιστικό. Φάει την ομελέτα, ρε. Ναι. Είναι και τραγανιστή. Αυτό το πράγμα που κρατσανάει και γδέρνει ευχάριστα τον ισοφάγο, τι να είναι άραγε? Τι κρατσανάει, ρε, για αυτό είναι το πρόβλημά σου. Ρε εσύ. Ρε, άφησα μέσα τα τσόφλια, δεν τα πέταξα. Ρε, αυτό είναι μια ιδέα, πώς μπορείς και το τρώω, σου απορώ. Αφού το παραδέχεσαι και εσύ, Ελένη, πέτα το να πάει στα κομμάτια, ας μην το φάμε. Γιατί εγώ νομίζω θα τρώγα από αυτό? Τρελή είμαι, καλέ. Εγώ τελευταία μέρα του κόσμου θα παραγγείλω κάτι που γουστάρω πάρα πολύ. Λοιπόν, θα πάρω τώρα τηλέφωνο να μου φέρουν καμιά δεκαριά σουβλάκια με τζατζίκι, γουστάρεις? Δεν με φωνεύσατε με αυτή την απεσία, ομελέτα της ποινής. Θα με φωνεύσετε από τις αναθυμιάσεις του γιαούρτο σκόρδιου. Κοίταξε, Ελένη, δεν θα δείχνω μόνο εγώ πνεύμα συμφιλίωσης, θα δείχνεις κι εσύ. Λοιπόν, το τελευταίο μας δείπνο θα είναι κουνουπίδι, το οποίο θα βράσω πάρα αυτά. Αποκλείεται, θα είναι γιαούρτο σκόρδιο. Όχι, θα είναι κουνουπίδι. Όχι, αποκλείεται, θα είναι. Τέλος πάντων, θα δείξω κι εγώ πνεύμα συμφιλίωσης. Θα βράσεις εσύ κουνουπίδι και θα ρίξουμε από πάνω γιαούρτο σκόρδιο. Και με αυτό το δαχτυλίδι, εγώ ο Μάνθος Φουστάνος, σε αραμονιάζομαι και σε ονομάζω μοναδική μου γυναίκα, Λίλα μου. Αχ, Μάνθο μου,
Με κάνεις τόσο ευτυχισμένη που θα είμαι μαζί σου μέχρι το τέλος. Α, δεν θα είσαι. Όχι, δηλαδή θέλω να πω ότι θα κοιτάξω να σε βολέψω στο πρόγραμμα. Ποιο πρόγραμμα? Το προγραμματισμένο. Πρέπει να πάω να απεθεωρήσω το εργοστάσιο και να αποχαιρετήσω τους εργάτες. Μα δουλεύουν τις τελευταίες ώρες του κόσμου. Κοίταξε να δεις. Τα μεροκάματα τα έχουν πάει προκαταβολικά. Επειδή τελειώνει ο κόσμος, δεν θα μας πιάσουν και κόστους. Απίστευτο αυτό που μας κάνει η γκαρσόνα δι. Ασόψε τη φιλία. Ναι, αλλά δεν είναι δική μου φίλη. Αφού αποφάσισες να συμφιλειωθείς μαζί μου, θα συμφιλειωθείς και με όλους μου τους φίλους. Άντε με την πάνω απέξω από τώρα. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που βρήκα διαθέσεις δίπλα σας. Πλάκα μας κάνεις, ρε Μαρτίνα, όλο το θέατρο άδειο είναι. Ούτε ο αρμαγιαστικός της δεν έχει έρθει να τη δει την καλλιτέχνηδα. Πού είναι αυτός ο ανεγκέφαλος ο Ιτήλος? Ρε παιδιά, πρεμιέρα είναι, γιατί δεν τη θήκατε πηγέ? Δίκιο έχει Μαρτίνα, μπορεί κατά κουζίνα γιατί δεν έβαζες μια παγκέτα. Εγώ φταίρω που σε έβγαλα έξω. Δεν ξέρεις που σε έχω φέρει. Όχι, ξέρεις που σε έχω φέρει. Στο μοναδικό θέαμα που θα ανέβει και θα κατέβει την ίδια μέρα. Αρχίζει. Άνθρωποι, λιοντάρια, αετοί και πέρδικες. Ελάφια, αγριόπαπια. Χήνες, ψάρια βουβά που ζούνε στο νερό, άστρα θαλασσινά και όλα τα πλάσματα, όλα τα ζωντανά πλάσματα που μάτι δεν θωρεί. Ευτυχώς που αύριο τελειώνει ο κόσμος, γιατί με αυτά που βλέπω δεν ξαναβιαζόμουν σήμερα. Τι είναι αυτό ρε, μήπως είναι αυτού του Βυζινού? Είχα δει πέρσι την κοκκίνου να λέει κάτι ακαταλαβίστηκα. Όχι, όχι, παίζει την Ίνα, αυτό γλάρο του Τσέχο. Περίεργον, παρότι γιγνώσκω το έργο του μεγάλου συγγραφέως, αυτό δεν μου μοιάζει εμένα με γλάρο. Με μπεκάτσα μου μοιάζει. Έλα, σκάστε ρε μαλάκες, εγώ θέλω να παρακολουθήσω. Δεν γεννάει ζωντανά στην επιφάνειά της. Και τούτο το φτωχό φεγγάρι. Για πέστε ρε. Διαλαμπούκας ηθοποιός με 5 γράμματα. Αρχίζει από ρο, τελειώνει σε σίγμα. Ρώμα. Κασόνα, μπορείς να πάρεις τις ποδαράκλες από το πρόσωπό μου. Λένη. Όχι ρε γαμώτο, έχει αρχίσει πολύ ώρα, καθυστέρησα, ε. Τι γίνεται ρε μάθω, λες και δεν έχει αληθές να κάτσεις, πάνω μου θα κάτσεις. Ναι, ναι, για ποιο. Τι γίνεται ρε μάθω, στην επιφάνειά. Συγγνώμη μου, για να μου αφήνεις πόδια. Α, δεν βλέπω. Κάτσε ρε μάθω, να χαλακάσουμε την πέγγι. Χάσε το μεγαλείο. Δεν μου λέτε, είναι καλό, τι λέει. Ευτυχώς δεν ζει η Παξινού για να ζηλέψει. Πάντως δεν κατάλαβε την απουσία σου, γιατί είναι απορροφημένη στην υψηλή τέχνη. Σκυλέσα, της λύσας. Τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε, που έχουν σύναξη οι κορές του Κάδμου. Καλά, αυτή πρέπει να είναι σπεσιαλιτέ της, γιατί το λέει κάθε φορά που λυσάει. Α, δεν είναι δυνατόν. Δεν θα την υποστώ τώρα και βάκχα, ούτε θα βαχιστώ, ούτε θα συγχιστώ. Αρκετά την ετοίμησα την καλλιτέχνηδα. Επιστρέφω στην οικία μου. Και εγώ, παιδιά, θα την κάνω, το τελείωσα το σταυρολεξάκι. Εντάξει, λοιπόν, στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα μη γίνεις συνεχώς. Παιδιά, μετά θάνατον μη χαθούμε, βρισκόμαστε, ε. Όχι να βρισκόμαστε, να βρισκόσαστε. Εγώ δεν θέλω να βρίσκομαι με κανένα σας. Δεν θα μου κάνετε το θάνατο κόλαση. Αντίο. Τι μουρτζουφλιά, τι. Μα τώρα τούτο μουγκριζε κι άλλες πάραζαν που τις σέρναν. Εδώ. Σε τούτο το πλατό ταγναντερό ταλόνι που ευτυχία εγνώρισα εδώ κι ας πεθάνω. Στη ρίζα τούτης της ιτιάς που ο Τάσος μου ορκίστη παντοτινή αγάπη, ας ξεκουράσω το πονεμένο μου κορμί, εδώ ας αναπάψω. Έχετε για ψηλά βουνά και λόγγι και λαγκάδια. Παιδιά, ξέρετε τι υπόθεση έχει, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πόπο η βουκόλα, τι πότ που είναι αυτό, αδελφάκι μου, όλα τα συνδυάζει, γη και ουρανό, βουνό και θάλασσα. Καλά, εγώ φεύγω, άμα καταλάβει ότι λείπω και ρωτήσει που είμαι, πείτε ότι πάω να πληρώσω την ασφάλεια. Ποια ασφάλεια, ρε Μάρθο. Ποια ασφάλεια. Ασφάλεια ζωής, ρε Νίκο, ξέρω κι εγώ. Της γκόλφος το τραγούδιμα. Έχετε γεια, σας αφήνω. Έχετε γεια. Εδώ! Αυτό το ερωτικό δράμα πολύ με συγκινεί. Έρχεται το τέλος του κόσμου και εγώ παραμένω το άσπυλο κρινάκι που κανείς δεν έχει κόψει. Κόψε με ρε Νικόλα! Εντάξει ρε Ματίνα, θα σε κόψω. Αλήθεια!
Φέτες. Έλα, βρε Νικόλα, κάνε με να φύγω ευτυχισμένη από αυτόν τον κόσμο. Τώρα να σου πω την αλήθεια, χειρότερο από το ρεσιτάλ της Πέγκης αποκλείεται να είναι. Αυτό λέω κι εγώ. Άντε, γιατί δεν μας μένει χρόνος. Άντε να χτυπούμε. Α, κάτσε. Όχι εδώ. Άμα είναι να γίνει, θα γίνει σωστά. Τώρα που θα πάω στο μπαρ που θέλω να το δω τελευταία φορά, θα ανάψω τα κεράκια μας, θα παγώσω τη σαμπανίτσα μας και όταν τελειώσει η Πέγκη, έρχεσαι. Αλήθεια μου λες, δεν θα την κοπανίσεις? Εγώ, να μην προλάβω να δω την αυριανή μέρα. See you later, baby. Baby! Αχ, με είπε baby! Μα τι να μην λιποθυμήσεις, γιατί άμα λιποθυμήσεις δεν θα προφτάσεις να δεις αυτό που πάντα ήθελες. Bye bye love. Hello love. Bye bye happiness. Hello loneliness. I think I'm gonna cry. Έλα όλοι μαζί. Bye bye love. Bye bye sweet caress. Hello emptiness. I feel that I could die. Bye bye my love, goodbye. 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 Ελένη, είμαι κι εγώ εδώ, ανόητη η Μιώνα. Ναι, μωρέ, εντάξει, ξέχασα. Πόσο καιρό θα μπαίνεις ακόμα? Άντε. Ξέχασες. Του σου γάμω, το μου φύγανε δύο χάντρες από το δαχτυλίδι. Ναι, καλά μην κάνετε έτσι, γκαρσόνα. Δεν ήρθε για το τέλος του κόσμου. Και τι είναι αυτή η φωτογυσία εντός της οικίας μου, Δεσποινής? Εσύ άφησες τα φώτα ανοιχτά. Εσύ τα άφησες ανοιχτά, διότι εσύ έφυγες τελευταία. Εγώ είχα βγει έξω και περίμενα ταξί. Εσύ έφυγες τελευταία, αλλά εσύ άφησες τα φώτα ανοιχτά. Και πού είναι το πρόβλημά σου, μωρή κατακουζίνα? Μήπως έρθει φορτωμένο ο λογαριασμός του ηλεκτρικού? Μάλιστα. Ακριβώς αυτό. Καλά, είσαι τελείως νούμερο, μιλάμε. Τελείως νούμερο. Πότε θα προλάβεις να τον πληρώσεις? Δεν έχει καμία σημασία, Ελένη. Σημασία έχει η τάξη των πραγμάτων. Έως την ίστατη στιγμή πρέπει να ακολουθήσουμε την καθιστική ατάξη. Δεν αντέχω άλλο μαζί σου, δεν αντέχω άλλο, αλλά δόξα τω Θεώ τελειώνουν και οι μέρες μας. Άντε βάλω λίγη μουσικούλα, στανιάρο. Να στανιάρω. Ομιλείτε σωστά, ελληνικά Δεσποινής. Απομένει ο λίγος χρόνος να τα βελτιώσετε. Ιδέα. Αυτές τις λίγες ώρες που απομένουν, θα σας κάνω φροντιστήριο. Κατά κουζίνα θα σε φτύσω. Ωπα, και επίκαιρο. Κράτα, μωρή, κατά κουζίνα, να χορέψω λίγο. Κράτα. Ωπα! Απόψε το περνάω. Αφιερωμένο εξαιρετικά, ρε. Ποιος είμαι πικρανά. Μάρα ρε άχρηστα κανένα παλαμάκι, σαν τη μαϊμού, θα χορεύω μόνη μου. Μήπως αντί να μ' αρέσει ο παλαμάκι, σας μ' αρέσει ο γενικότερα, Δεσποινής. Μα σας παρακαλώ, δεν την ανέχομαι αυτή τη μουσική. Δεν τα μπορώ τα λαϊκά άσματα. Πώς θα το κάνουμε, δεν είναι του γούστου μου, βρε αδερφέ. Πώς το λένε για να μιλήσω και την αργό που μιλάτε κι εσείς. Οπα! Δεσποινής, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά θα αλλάξω σταθμό. Να πιάσουμε αυτό που βάζει κλασική μουσική. Όλο και κάποια αποχαιρετιστήρια άρια θα έχουν. Άρια. Κατάλαβα. Βάλε μας τώρα και Βιβάλτι. Το διάλο, ρε, φέρ' το εδώ, αναχαθείς. Δεν μου λες, Κασόνα, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Το πρόβλημά μου είναι ότι μέχρι και την τελευταία μέρα με τα ουνιάς, ρε, χαμένε. Πάρ' το απόφαση, λοιπόν, ότι τα γούστα μας δεν συνδυάζονται. Πώς θα το κάνουμε? Τα εκλεπτισμένα δικά μου γούστα ποτέ δεν θα συμπέσουν με τα χοντροειδέστα τα δικά σου. Τώρα τι θέλεις, να σκοτωθούμε ή να βρούμε μια συμβιβαστική λύση? Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Να βρούμε μια συμβιβαστική λύση. Ωραία, γουστάρεις μια κλασική ροκιά, Led Zeppelin? Όχι. Ένα κλασικό μπερκάντο. Νίκο Γούναρη. Σαντάνα. Κλειώδηνάδο. Τζον Λένον, να τα αφήσω. Τζον Λένον. Τον ερθυμούμε. Είχα βρεθεί σε κάποιες εφηβικές συναθρήσεις και ζαλισμένος από το βερμουτάκι, τον είχα αποδεχθεί αυτόν τον Τζον. Τον είχες αποδεχθεί? Άντε ρε χαμένε. Σε έχει ανάγκη νομίζω ο Τζον να τον αποδεχτάτε. Να το. Να το. Imagine.
σε χορέψω ένα τσάμικο. Εδώ είπαμε να την βγάλουμε για το τελευταίο μας βράδυ. Μαρίνα, τρομερή. Η Μαρίνα τρομεροτάτη. Με τη φωνή της σας στέλνει και σε άλλο κόσμο. Καλά, κάτσε ρε, μένουν ακόμα μερικές ώρες. Στο μυαλό μου έχω πολλά. Έχονται στιγμές, μες στο χρόνο αναδρομές. Που συνήθως νοσταλγώ το χθες. Εποχές αλλοτινές. Κάνω μια ευχή, ίσως λύση να βρε. Δεν υπάρχει επαφή. Και με αυτό το δαχτυλίδι, εγώ Μάνθος Φουστάνος σε αραβωνιάζομαι και σ' ονομάζω μοναδική μου γυναίκα, Φιώνα μου. Αγάπη μου, με κάνεις τόσο ευτυχισμένη. Έτσι αγκαλιά θα μας βρει το τέλος. Ναι, δεν θα μας βρει. Όχι, θέλω να πω ότι πρέπει να γυρίσω στο θέατρο. Ποιο θέατρο? Του παραλόγου. Τι λες, Αρμάνθο? Ναι, κοίταξε να δεις τι παράλογο συμβαίνει. Μια θεία μου ηθοποιός δίνει ένα τελευταίο ρεσιτάλ και πρέπει να πάω και θα στενοχωρηθεί πολύ αν δεν πάω. Ποια είναι η θεία σου? Η Κατίνα Παξινού. Οχ, ήρθε κιόλας. Η Κατίνα Παξινού? Όχι, ποια Κατίνα, η διαχειρίστρια. Θέλει να τη πληρώσει τα τελευταία κοινόχρηστα, γι' αυτό πήγαινε μέσα στην κρεβατοκάμαρα και θα την ξεφορτωθώ γρήγορα, μην ανησυχείς καθόλου. Μα... Μέσα, μέσα, το έχεις ξανακάνει. Μέσα, μέσα. I'm coming. Hello, Manfred, my darling. Oh, Joanna. Joanna, listen. We don't have enough time. Give me your finger. Yes. Your finger, quickly. From this time, I name you my fiancé, Joanna, my only love. Πολύ πελατεία πλάξω σε μια μέρα, έγινε. Μαρίνα, έχω σχέδια για μας τους δύο. Για τις επόμενες δύο ώρες, γιατί τόσες μένουν. Άμα σε κυριεύει ο έρωτας, ο χρόνος επιμηκύνεται, διαστέλλεται και πολλαπλασιάζεται. Και ποιανού είναι αυτή η θεωρία? Δικιά μου. Α, μάλιστα. Μανώλη, πιάσω μου ένα διπλό για να αντέξω αυτά που ακούω. Έγινε. Νικόλα μου, ήρθα. Τι είναι όλος αυτός ο κόσμος?
Πού είναι η ατμόσφαιρα που μου λέγες? Ματινάκη, sorry, άλλαξαν τα σχέδια γιατί ερωτεύτηκα τη Μαρίνα. Μαρίνα, δεν είναι δυνατόν. Είναι. Η Μαρίνα είναι η γυναίκα που θέλω να ζήσω όλη μου τη ζωή. Συγγνώμη, αλλά αυτό σηκώνει φάσκελο. Φάσκελο. Μαρίνα, πού πας? Αχ, τι θα κάνω τώρα, τι θα κάνω. Αχ, μου μένει πάρα πολύ λίγος χρόνος. Μανώλη. Πρέπει επιγόντως να κάνουμε έρωτα. Α, δεν μπορώ. Είμαι ζευγάρι. Δεν γνωριζόμαστε, συγγνώμη. Αγάπη μου. Όλοι ζευγάρι, είστε εδώ! Ναι! Ανάγκομαι την πάμπλη μου τη μοίρα. Κυρίες και κύριοι, μία ώρα μας χωρίζει από τη συντέλεια του κόσμου. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι έχουν σημειωθεί καταστροφές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Δεν έχουμε ακόμα αναφορές για το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Μία ώρα μας χωρίζει, ίσως είναι η τελευταία σύνδεση. Εάν δεν μπορέσουμε να συνδεθούμε εκ νέου, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να εκπέμψουμε. Νομίζω αρκετά ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε, Ελένη. Ναι. Λοιπόν, κατά κουζίνα, χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία. Κι εγώ χάρηκα, Ελένη. Και τολμώ να πω ότι θα μου λείψεις κιόλας. Αλήθεια, ρε, Κωνσταντίνη. Ναι, Ελένη. Όπως και το κάνουμε σε συνήθεια τόσο καιρό. Ξέρεις την δύναμη της συνήθειας. Εδώ οι κοπροκύλες, λαϊκιστοί, τα κοπρόσκυλα και εθίσονται στα τσιμπούρια και στο τέλος τα συμπαθούν κιόλας. Δεν μου λες, μωρή, κατά κουζίνα. Με είπες τσιμπούρι, ήταν η ιδέα μου. Σε είπα. Στο διάλο, ρε. Αϊχέ σου. Προσέχετε τα λόγια σας, δεσποινής. Εσύ είναι να προσέχεις τα λόγια σου, χαμένε. Επειδή σε είπα τσιμπούρι, από ευγένεια για να μην σε πω βδέλα! Ας το διάλογο που θα με πεις εμένα βδέλα, πρόσεχε τα λόγια σου! Τα δικά σου λόγια προσέχεις! Μήπως εν πάση περιπτώσει δεν είναι αλήθεια αυτό που λέω! Τόσο καιρό δεν παρασυντήσεις την οικία μου! Ποια οικία σου, ρε! Η οικία μου και η μοικία μου! Η δικιά μου οικία είναι και γάρι που είμαι καλό καρδί και δεν σε έχω ζουτάρει τόσο καιρό! Ποιος θα'ς! Εμένα σου τάεις! Από πού να με σου τάεις! Από την ιδιοκτησία μου! Από αυτό που ανήκει! Πρόσεξε καλά, Ελένη, γιατί εγώ θα σου τάρω! Και δει αμέσως! Και δει με κεφαλιά! Δεν μου λες, ρε! Κουτουλιά την Ελένη έχει φάει! Τώρα! Πάω τα, Ελένη! Συγγνώμη που βγήκα από την πόρτα της κουζίνας, δεν έχω χρόνο! Τι κάνετε εκεί! Σεξ! Αχ, θέλω κι εγώ! Βάλτε με και εμένα στο παιχνίδι! Αφού δεν μου βγαίνει σε ζευγάρι πριν το τέλος του χρόνου, τουλάχιστον ας μου βγει σε όργιο! Δεσποινής! Αλήθεια! Αλήθεια! Δεσποινής, συνέλθετε! Δεσποινής, ξυπνήστε! Ας κάνουμε σεξ όλοι μαζί και ένα και δύο και τρία και ένα και δύο. Έχει ολιώξεις! Μην ολιώξείτε, Δεσποινής! Ξυπνήστε! Αλλά τι γίνεται εδώ πέρα, η Ματίνα μου, τι έπαθε! Ας αφήσουμε τα μίση και πιάστε τη Ματίνα! Τι είναι αυτό που λέει, Ματίνα! Ξύπνα, μωρή! Τι λες στον ύπνο σου! Πού είμαστε, στον παράδεισο! Αμαρουσίου! Έφτασε το τέλος του κόσμου! Γιατί το είδε ολοζώντανο! Τι είδες ολοζώντανο, μωρή, το τέλος του κόσμου! Όνειρο θα ήτανε! Και πώς συνδυάζεται στο όνειρό σας, Δεσποινής, το τέλος του κόσμου με ομαδικά όργια, μόνο το λειψό σας στο μυαλό! Ματινάκι, ξεκόλα. Άλλωστε κοντός ψαλμός αλληλούια. Σε λίγο αλλάζει ο χρόνος, αλλάζει και το μιλένιο, αλλάζει και ο αιώνας και θα δεις ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Α, και επί τη ευκαιρία, εμείς την αλλαγή θα τη γιορτάσουμε στο μπαρ. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Κοιτάτε ρε, βοηθάτε λιγάκι. Κοιτάτε ρε, Νικόλα. Έχω άγχος. Ποιος την παράγγειλε ρε τόσο μεγάλη. Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ. Ο Μαθούλης μου δεν έχει έρθει ακόμα, πήγε να πάρει το ξαπνό τέτοιο. Μα σε παρα... τι με τραβάς, μάνθρο. Μα τώρα ήταν ωραίο μόνος σου στα προπύλαια μέσα στο ξενοφόρι να διαβάζει βυζαντινά. Μόνος μου, δεν ήμουν μόνος μου, είχα ακροατές. 5-6 διανοούμενοι πρέπει να ήταν. Δεν ήταν διανοούμενοι, Κωνσταντίνε. Ήταν λαδαπιάστεγοι που νόμιζαν ότι είσαι ο Αβραμόπουλος και θα φέρει συζύγιο. Άσε τώρα. Με γελάτε εσείς. Θα φροντίσω εγώ από αύριο να σας βγει το γέλιο ξινό. Δεν θα υπάρξει αύριο, όπως σε λίγα δευτερόλεπτα. Πάπαλα. Άντε πάλι, σκάσε, μωρή. Έλα, σιωπή, αρχίζει το final countdown. 5, 4,
Τρία, δύο, ένα, 2000! Στο χειροκρότημα με κοιτάς, σε κοιτώ και μετά σιωπή κάτι θα κοπεί στην καρδιά, στο μυαλό. Με κοιτάς, σε κοιτώ και μελαγχολείς, ο καιρός πολύ. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί. Είμαστε! Στη σκηνή. Ωραία, καμπάνα! Σαρό ψυχρότημα. Ελένη από την Κρήτη. Και μας αντέξει το σκηνή. Μαρία Πιφάνη. Απανή στο χειροκρότημα. Sorry.